Εκ μέρους της Γραμματείας της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση των σωματείων και φορέων της Πελοποννήσου και της Αττικής, εδώ έξω από τα δηληστήρια της Motor Oil, όπου πριν από λίγες ημέρες ακόμα ένα μεγάλο ατύχημα ήρθε να προστεθεί στη μακρά αλυσίδα ατυχημάτων με θύματα τους εργαζομένους. Έτσι λοιπόν, σήμερα, από αυτό το βήμα, οι αγωνιστές του αντιπολεμικού αντιμπεριαλιστικού κινήματος ενώνουμε τις φωνές μας με το εργατικό λαϊκό κίνημα και διατρανώνουμε ότι δεν θα αφήσουμε η ζωή κανενός εργάτη και καμιάς εργάτριας να παίζονται στα ζάρια για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Απαιτούμε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Απαιτούμε ανθρώπινα ωράρια και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Είμαστε αποφασισμένοι και δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτό. Είναι προκλητική η στάση της Motor Oil, η οποία την ώρα που έκαιγε η φωτιά επιχειρούσε να καθησυχάσει τους επενδυτές, ενημερώνοντάς τους ότι τα κέρδη είναι ασφαλισμένα, παρά το ότι οι εργαζόμενοι κινδύνεψαν σοβαρά. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2024 η επιχείρηση είχε καθαρά κέρδη ύψους 362 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας δηλαδή αύξηση 31,44% σε σχέση με πέρσι. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, τα ηλικιώδη αυτά κέρδη της Motor Oil είναι ποτισμένα από τον ιδρώτα των εργατών που δουλεύουν σε αντίξωες συνθήκες. Είναι όμως και βουτυγμένα στο αίμα των λαών. Μεγάλο τμήμα αυτών των κερδών προέρχεται επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία ανεφοδιάζει δεξαμενόπλοια αμερικανικών συμφερόντων στο λιμάνι των Αγίων Θεοδώρων για λογαριασμό του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, για να συνεχίσει με τις ευλογίες και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Φανερώνεται ότι η κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής που αφήνει απροστάτευτους τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, που καταδικάζει το λαό στη φτώχεια και στην ακρίβεια, στη δουλειά με λειψά δικαιώματα και η συμμετοχή στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς κατά άλλων λαών, έχουν κινήσει ενισταμένη τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αποτελεί πρόκληση για το λαό μας τη στιγμή που συνεχίζεται εδώ και ένα χρόνο το αιματοκύλισμα του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης, η χώρα μας να εμπλέκεται ολοένα βαθύτερα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τη φωτιά του πολέμου να καίει στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, στην Ερυθρά Θάλασσα, προειδοποιεί για κλιμάκωση και γενίκευση της πολεμικής σύγκρουσης. Αποτελεί σήμα κινδύνου για τους λαούς το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, ύψους 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, εκφράζοντας φυσικά την πλήρη στήριξη της Ουάσιγκτον και του Ευρωατλαντικού Μπλοκ προς το κράτος δολοφόνο. Την ίδια ώρα που εντείνονται τα Ισραηλινά εγκλήματα στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο, απειλώντας με γενικότερη ανάφλεξη όλη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το κουβάρι του πολέμου, με βαριές και απρόβλεπτες για τους λαούς επιπτώσεις, το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας μόνο κινδύνους προμηνύει για τον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς της περιοχής. Η Ελλάδα μετατρέπεται όχι μόνο σε πολεμικό ερμητήριο, αλλά και σε στόχο αντιπίνων. Η κάθε λογής διευκολύνσης στους αμερικανονατοικούς φωνιάδες, τόσο μέσω των ευρωατλαντικών βάσεων, όσο και μέσω της αξιοποίησης πολιτικών υποδομών όπως τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα δηληστήρια, εκειμονούν τεράστιους κινδύνους για τον ελληνικό λαό και την νεολαία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοχή της Πελοποννήσου διαθέτει τις αμερικανονατοικές βάσεις στον Άραξο και στην Ανδραβίδα, όπου μάλιστα η κάθε μία εκπληρώνει ειδική αποστολή. Στον Άραξο συζητιέται ακόμα και η μεταφορά και φύλαξη πυρηνικών όπλων, ενώ η Ανδραβίδα συμμετέχει ενεργά σε πλήθος νατοικών και πολυεθνικών ασκήσεων που αποτελούν πρόβες πολέμου, σαν και τη Ramstein Flag, τη μεγαλύτερη αεροπορική νατοική άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες και στην οποία αναμένεται να συμμετέχουν περισσότερα από 140 αεροσκάφη, 1.500 άτομα προσωπικό και μέσα υποστήριξης από 14 χώρες της Λοιγοσυμμαχίας. Παράλληλα,
Στη Μεσσίνη, το αεροδρόμιο μετατράπηκε ήδη από την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε διεθνές κέντρο αεροναυτικής εκπαίδευσης και παραχωρήθηκε μάλιστα σε Ισραηλινή εταιρεία το έργο της εκπαίδευσης των υπτάμενων. Σε αυτό το πολύ επικίνδυνο πλαίσιο, η αξιοποίηση των Αγίων Θεοδώρων για τον ανεφοδιασμό αμερικάνικων πλοίων για λογαριασμό του Ισραήλ, που μακελεύει παιδιά και άμαχο πληθυσμό στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο, αποτελεί μια ακόμα επικίνδυνη εξέλιξη. Έχουν σοβαρές ευθύνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα κόμματα του Ευρωατλαντισμού που στηρίζουν τη συμμετοχή της χώρας στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Είναι υπόλογοι γιατί συνενούν στη σφαγή των λαών της Παλαιστίνης και του Λιβάνου. Είναι υπόλογοι γιατί αρνούνται να εφαρμόσουν την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής για την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Με την πολιτική τους που αναγνωρίζει στο Ισραήλ το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, με τις συμφωνίες που ενισχύουν τις οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, δίνουν άνοθη στο μακέλεμα των λαών της Μέσης Ανατολής. Ρίχνουν νερό στο μήλο της πολεμικής σύγκρουσης. Τώρα λοιπόν είναι η ανάγκη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η πάλι ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Να δυναμώσει η διεκδίκηση για μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, για να σταματήσει η ελληνική εμπλοκή στους αμερικανονατοϊκούς πολεμικούς σχεδιασμούς. Για όλα αυτά, εδώ και τώρα απαιτούμε να σταματήσει η χρήση του λιμανιού και όλης της περιοχής για ανεφοδιασμό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και το Ισραήλ. Να σταματήσει τώρα η εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς σύμφωνα με τις σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία εργαζομένων και κατοίκων από βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης με ουσιαστικό κρατικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Ευχαριστώ.